στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται οι βίαιες διαδηλώσεις που πυροδοτεί η οργή για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Στη Μινεάπολη για τέταρτη συνεχή ημέρα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου σημειώθηκε η δολοφονία. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Νέα Υόρκη, Ατλάντα, Χιούστον, Ντένβερ και άλλες αμερικανικές πόλεις. Σε πολλές σημειώθηκαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να δικαιολογήσει tweet που ανέβασε, στο οποίο ανέφερε ότι όταν ξεκινούν οι λαϊλασίες, ξεκινούν οι πυροβολισμοί. Εννοώ ότι όταν υπάρχουν λαϊλασίες, σημειώνονται πυροβολισμοί και σκοτώνεται κόσμος. Αν δείτε τι συνέβη χθες το βράδυ και το προηγούμενο, βλέπετε ότι είναι πολύ συνηθισμένο. Αυτό εννοούσα και έτσι πρέπει να εκλειφθεί. Ο Λευκός Οίκος περικυκλώθηκε από διαδηλωτές και οι υπεύθυνοι ασφάλειας αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά τις εισόδους για εργαζόμενους και μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην πλέον αστυνομικός, Ντέρεκ Τσάβιν, που πατούσε τον Φλόιντ στο λαιμό, συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελίας.